Κύριε Βασιλοκόπουλο, καλημέρα σας. Εδώ πάλι, πάλι εδώ, διότι έχουμε πάλι ζήτημα με τον κορονοϊό. Έχουμε μια νέα μετάλλαξη, η οποία λέγεται ΕΡΙΣ. Τι συμβαίνει? Ναι, υπάρχει μια νέα μετάλλαξη που είναι παρακλάδι της Όμικρον, που έχει κυριαρχήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτή η μετάλλαξη φαίνεται να οδηγεί σε μια καλύτερη σύνδεση της πρωτεΐνης ακίδας του ιού με τον υποδοχέα στα κύτταρα με τον οποίο μπαίνει μέσα ο κορονοϊός. Και αυτό οδηγεί και ίσως σε λίγο μεγαλύτερη μολυσματικότητα και ίσως σε μια μειωμένη, αν το πω έτσι, δράση των αντισωμάτων που έχουμε φτιάξει, είτε λόγω νόσησης είτε λόγω εμβολιασμού. Μέχρι τώρα όμως δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι οδηγεί σε σοβαρότερη νόσηση. Έχουμε μια αύξηση στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, των κρουσμάτων. Αυτό όμως δεν είναι σίγουρο ότι οφείλεται μόνο σε αυτή τη μετάλλαξη. Μπορεί να οφείλεται και στη συμπεριφορά μας. Ξέρετε, το καλοκαίρι... Το Σεπτέμβριο, μιλάμε σε 20 μέρες από τώρα, τελειώνει Αύγουστος. Το Σεπτέμβριο, τι 20, 15 μέρες, συγγνώμη. Σε 15 μέρες τελειώνει Αύγουστος. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε έξαρση. Κοιτάξτε, η πρόβλεψη είναι, αν δείτε και την εικόνα των λιμάτων, είναι ότι θα υπάρχει μια αύξηση τις επόμενες εβδομάδες. Εξαρτάται πώς ορίζουμε την έξαρση. Να πάμε σε παλιές εποχές όπου υπήρχε τεράστιο πρόβλημα και οδηγηθήκαμε σε οριζόντια μέτρα, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Η έξαρση θα είναι διαχειρίσιμη και να υπάρχει. Όμως χρειάζονται τροποποίηση στη συμπεριφορά μας. Τι εννοώ με αυτό? Τους τελευταίους μήνες λειτουργούμε σαν να μην υπάρχει καθόλου κορονοϊός. Καλό είναι τώρα, για παράδειγμα, αν έχουμε κάποια συμπτώματα από το αναπνευστικό, να κάνουμε 2-3 τεστ, έτσι ώστε να ξέρουμε αν έχουμε ή δεν έχουμε κορονοϊό και να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Κωδικοποιήσαμε λίγο, κύριε καθηγητά, κωδικοποιήσαμε χθες, μαζί με τον Γιάννη, κουβεντιάζοντας το βράδυ το θέμα, κωδικοποιήσαμε τα βασικά συμπτώματα αυτής της νέας υποπαραλλαγής, αν μπορούσαμε να την πούμε. Αν μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα και να μας βοηθήσετε και εσείς πάνω σε αυτό, στο τι παρουσιάζει ο ασθενής, τι συμπτώματα, να βλέπουμε εδώ, καταρροή. Αν θέλετε, αν το βλέπετε, το διαβάζετε εσείς, το λέμε εμείς. Πονοκέφαλο. Κόπωση, ήπια ή σοβαρή, ανάλογα με το πώς σε χτυπάει αυτή η υποπαραλλαγή, έτσι δεν είναι? Έχει φτέρνισμα, έχει πονοκέφαλο, έχει πυρετό ίσως μία ή δύο ημέρες. Είναι τα βασικά συμπτώματα αυτής της υποπαραλλαγής. Πάντως φαίνεται ότι είναι η ποιότερη παραλλαγή από την όμικρον αυτή, κύριε Βασιλακόπουλε. Όχι, όχι. Δεν είναι η ποιότερη. Δεν είναι βαρύτερη όμως. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχουν ειδικά συμπτώματα που να μας θέτουν με σιγουριά τη διάγνωση αυτής της παραλλαγής. Δηλαδή δεν μπορώ να πω αν έχω πολύ καταρροή, κόπωση, έχω σίγουρα αυτή την παραλλαγή. Έχω κορονοϊό με αυτή την παραλλαγή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι, αν έχουμε συμπτώματα, οποιαδήποτε συμπτώματα από το αναπνευστικό, να κάνουμε 2-3 τεστ, να είμαστε σίγουροι αν έχουμε ή δεν έχουμε την παραλλαγή. Θα χρειαστεί και νέο εμβόλιο, να ρωτήσουμε, κύριε Βασιλοκόπουλε, για τις ευπαθείς ομάδες, νέα δόση δηλαδή? Καταρχήν, το καινούργιο εμβόλιο, το οποίο είναι τελείως καινούργιο, το τονίζω, δηλαδή δεν είναι η ίδια μία αναμνηστική δόση του εμβολίου που έχουμε ήδη κάνει, είναι ένα καινούργιο εμβόλιο που ανανεώθηκε για να καλύπτει τα τρέχοντα στελέχη, όπως κάνει το εμβόλιο της γρήπης, ανανεώνεται κάθε χρόνο για να καλύπτει τα τρέχοντα στελέχη. Θα είναι διαθέσιμο τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και ναι, μάλιστα, πρωτίστως οι ευπαθείς ομάδες, αλλά και όλοι μας, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο να το κάνουμε. Το εμβόλιο είναι να μας προστατεύει, όχι να μας κάνει κακό. Μάλιστα. Κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Ο κορονοϊός είναι πάντα εδώ, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που έχουμε και πανηγύρια, τώρα το 15 Αύγουστο. Συγχρονισμός πολύ. Εσύ να τα ακούς που θα πας στα πανηγύρια, εγώ εδώ θα είμαι. Εγώ ξεκινάω για τα πανηγύρια από αύριο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά.